κατά τη χθεσινή ημέρα, Κυριακή 18 Σεπτέμβρη, του τρέχοντος έτους, και στις 12.30 το μεσημέρι ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας για εκδήλωση πυρκαγιάς σε δασική έκταση της τοπικής κοινότητας Λαζαράδων του Δήμου Σερβίων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις τόσο από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σερβίων όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία της Κοζάνης. Στον τόπο του συμβάντος έφτασαν 8 οχήματα με 21 πυροσβεστικούς υπαλλήλους και ξεκίνησε το έργο της κατάσβεσης. Ήταν η περιοχή δυσπρόσιτη και γι' αυτό καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια από τους συναδέλφους στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ωστόσο, σήμερα η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί. Στον τόπο της πυρκαγιάς παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, συνολικά 10 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 2 πυροσβεστικά οχήματα, ούτως ώστε να προλάβουν το ενδεχόμενο εκδήλωσης αναζωπηρώσεων και να τις αντιμετωπίσουν στην έναρξή τους. Αυτό που θέλω να επισημάνω και το οποίο έχω επισημάνει κατ' επανάληψη είναι ότι ειδικά η περίοδος που διανύουμε είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Άσχετα από το δίκτυο επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, πρέπει να επισημάνω ότι την περίοδο αυτή τόσο η υγρασία είναι πάρα πολύ χαμηλή, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και όταν αυτά συνδυαστούν με ισχυρό άνεμο δημιουργούν ένα μείγμα εκρηκτικό που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Επομένως, θερμή παράκληση σε όλους τους συμπολίτες μας, δεν ανάβουμε φωτιά στην Ήπεθρο αυτό το χρονικό διάστημα για οποιοδήποτε λόγο και αν υποπέσει στην αντίληψή μας εκδήλωση πυρκαγιάς, τηλεφωνούμε άμεσα στο 199, το τηλέφωνο κλήσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δίνοντας κατά το δυνατόν όσο μπορούμε σαφείς πληροφορίες σχετικά με την πυρκαγιά η οποία έχει πέσει στην αντίληψή μας.